Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε. Τι κάνετε, κύριε Τσάπαλε. Εδώ, ετοιμαζόμαστε να βρέξει λεφτά το 25, όπως μας είπατε. Αλλά ετοιμαζόμαστε να βρέξει, γιατί πρέπει να βρέξει γενικότερα, κυριολεκτικά. Γιατί ναι. Πάμε, εδώ όμως πάμε τώρα στο. Κατάλαβες. Εμείς του λέμε να βρέξει λεφτά, εκείνος μας λέει ας βρέξει πρώτα. Εγώ όμως διαβάζω φορολογικό νομοσχέδιο, 12 μειώσεις φόρων, μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, έχουμε ετοιμάσει τις κάρτες μας. Ναι. Για εξηγήστε μας. Είναι ένα μεγάλο νομοσχέδιο, κατέληξαν ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο με πολλά άρθρα τα οποία περιλαμβάνουν και μειώσεις φόρων, αυτές που είχαμε υποσχεθεί από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, αλλά και κάποιες ακόμα, αλλά και κάποιες μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό μηχανισμό, όπως είναι ο νέος τρόπος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ωραία, πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Τώρα, όσον αφορά την τσέπη, ας ξεκινήσουμε από την τσέπη. Υπάρχουν κάποιες μόνιμες μειώσεις φόρων. Η πιο κύρια, κατά τη γνώμη μου, είναι η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα φυσικά πρόσωπα. 300 με 600 ευρώ ήταν αυτό, σωστά. Το χρόνο που γλιτώνεις πλέον ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επιτιδευματίας, αυταπασχολούμενος ή ακόμα και αμοιβόμενος ως με μπλοκάκι. Όλα τα φυσικά πρόσωπα επομένως σταματάει για πάντα να πληρώνουν αυτό το μνημονιακό μέτρο το οποίο μας συνόδευσε για πολλά χρόνια και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να καταργηθεί. Μάλιστα. Επόμενο. Μια Πάμε δεύτερη πολύ σημαντική πρόβλεψη του νόμου είναι ότι μειώνεται κατά μία επιπλέον μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές. Θυμίζω ότι από το 20 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί 4,4% το μη μισθολογικό κόστος το λεγόμενο, το οποίο έρχεται τώρα και προστίθεται άλλη μία μονάδα, πάει στο 5,4% η μείωση, που αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι από 1η-1η του 25 θα δουν και ελάφρυνση οι εργοδότες, αυτά τα οποία πληρώνουν για τους εργαζόμενούς τους, αλλά και αυξήσεις οι εργαζόμενοι και του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα στην τσέπη τους. Μπορεί να είναι λίγα τα ευρώ που θα δουν αύξηση το μήνα στην τσέπη τους, αλλά είναι μία αύξηση η οποία προκύπτει μέσα από αυτή την ελάφρυνση των ασφαλιστικών. Ναι. Εντάξει, ένας ο οποίος έχει 1000 ευρώ μεικτά θα δει 10 ευρώ παραπάνω αύξηση στα καθαρά του. Χοντρικά νομίζω τόσο βγαίνει, πάνω 120 κάτω, ευρώ το χρόνο. Για πάμε εδώ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ο ΕΝΦΙΑ, που ο οποίος θυμίζει ότι έχει μειωθεί 33%. Έχουμε πει ότι άμα ασφαλίσεις τα ακίνητά σου για φυσικές καταστροφές θα έχεις ένα 10% επιπλέον. Αλλά τώρα λέμε ότι αν το 10% το κάνουμε 20%. Και λέμε ότι για ακίνητα έως 500.000 ευρώ αξία, 20% εφόσον ασφαλιστούν για φυσικές καταστροφές. Είναι νομίζω μια σημαντική, έτσι, ένα σημαντικό κίνητρο για να... Θα ασφαλιστούν ακόμα περισσότερα. Την αξία του ακινήτου. Λέμε έως 500.000 ευρώ η αξία του ακινήτου, ακριβώς γιατί θέλουμε να εστιάσουμε σε εκείνα τα λαϊκά πιο πολύ ακίνητα, να χρηματοδοτήσουμε εκείνα τα ακίνητα για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Επίσης υπάρχει πάρα πολύ σημαντική και αυτή η πρόβλεψη, πάγιο αίτημα της Πομιδά να πω εδώ. Επειδή υπάρχει. Τελευταία πενταετία, κάθε φορά που βγαίνανε και μας μιλούσαν, μας έλεγαν ατέλεια τα τρία πρώτα χρόνια που θα ανοίξει ένα καινούργιο ακίνητο. Ακριβώς. Κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Παραδιά και τους συνεργάτες του και συμφωνήσαμε ότι πράγματι αυτό το μέτρο πρέπει να υιοθετηθεί από τη δημόσια διοίκηση. Και εδώ τώρα τι λέμε, για ακίνητα τα οποία κατά τα τελευταία τρία χρόνια είναι κλειστά, δηλαδή δεν νοικιάζονται, ή για εκείνα τα οποία ήταν σε Airbnb, δηλαδή σε βραχυχρόνια μίσθωση. Και τα βάζει σε μακροχρόνια. Εφόσον τα μετατρέψει σε μακροχρόνια ή εφόσον τα ανοίξει από εκεί που ήταν κλειστά, για τα επόμενα τρία χρόνια δεν θα έχει φορολογική επιβάρυνση. Θα είναι ουσιαστικά ό,τι μαζέψει σαν έσοδο δεν θα έχει φόρο. Πάρα πολύ σημαντικό για και να ταυτόχρονα τους επιδοτείς, αν δεν κάνω λάθος, και την ανακαίνιση, έτσι. Ανακαινίζω, ενοικιάζω. Υπάρχουν και προγράμματα. Ακριβώς, υπάρχουν προγράμματα επιδότησης της ανακαίνησης, της ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή, των κατοικιών. Αυτά είναι επιδότηση. Πάρτα και βάλτα εκεί και φέρουμε τις αποδείξεις. Είναι μεικτό. Είναι μεικτό. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο επιδοτείται, ναι, και ένα ποσοστό το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από ίδια μέσα στην ουσία. Α. Και επίσης υπάρχει και το σπίτι μου 2, μην ξεχνάμε, το οποίο και αυτό, αυτό το είναι, τίθεται στα σκαριά. Υπάρχουν μέσα διατάξεις στο φορολογικό νομοσχέδιο που ξεκινάνε ουσιαστικά τη διαδικασία για το σπίτι μου 2, όπου και εκεί θα ευνοήσουμε πολλά νοικοκυριά να βρουν σπίτι, να βρουν το δικό του σπίτι. Μάλιστα. Και να πληρώνουν ένα πολύ χαμηλό ποσό. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Κάποιοι επιπλέον μικρότερες μειώσεις φόρων, αλλά νομίζω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και συμβολική θα έλεγα, ειδικά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό. Η απαλλαγή φόρου ασφαλίστρου κατά 15% για τα συμβόλαια υγείας των παιδιών.
αν αναρωτιέσαι γιατί υπήρχε, και όμως υπήρχε φόρος. 5% να κάνεις ιδιωτική ασφάλιση στο παιδί σου. Στο παιδί τώρα. Καταργείται επομένως αυτό. Βέβαια, προφανώς, τα περισσότερα από αυτά τα συμβόλαια καταργήθηκαν την περίοδο του μνημονίου που οι οικογένειες δεν μπορούσαν να τα πληρώσουν. Αλλά... Υπήρχαν πολλά που είχαν σταματήσει να ανανεώνονται, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή δεν ζούμε σε μνημόνια και επειδή πρέπει απαλλαγή να στηρίξουμε φόρου, την οικογένεια, λοιπόν, προχωράμε και σε αυτή την οφέλεια. Ωραία, πάμε στην επόμενη κάρτα μας. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ακόμα ένα μέτρο, το οποίο και αυτό καλύπτει τους πάντες, νομίζω, και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Είναι κατάργηση του τέλους σταθερής τηλεφωνίας, 5% για οπτική ίνα, ακριβώς για να ενισχύσουμε και να κινητροδοτήσουμε τον κόσμο να πάει και σε υψηλότερες ταχύτητες ίντερνετ, που είναι απαραίτητες και για να κάνει μια επιχείρηση καλύτερα και τη δουλειά της. Και αυτοί που έχουν βάλει ήδη οπτική. Όλους, για όλους. Έως 100 Mbps. Αυτό, να ρωτήσω κάτι τώρα. Με τα Airbnb σε ένα κομμάτι της Αθήνας παίζει καμπάνα, από ό,τι φαίνεται. Πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα. Εξηγήστε μας. Επειδή είμαι άνθρωπος της Αθήνας και μένω στο τρίτο διαμέρισμα, είναι οι γειτονιές ουσιαστικά του κέντρου, όπως το ξέρουμε, το παλιό κέντρο της Αθήνας. Είναι όλο Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Θησίο, Πετράλων, Άνω και Κάτω. Είναι σίγουρο, είναι Παγκράτη, είναι Νέος Κόσμος, είναι Κουκάκι, είναι εκείνες οι περιοχές όπου παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένας κορεσμός στη βραχυχρόνια μίσθωση και φυσικά μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους της Αθήνας, των περιοχών αυτών, να βρουν σπίτι για τους ίδιους, για τα παιδιά τους και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν είπατε, απαγορεύεται. Απαγορεύεται για ένα χρόνο τουλάχιστον. Για ένα και βλέπουμε. Αν εγώ λοιπόν πάω τώρα, γιατί έχω 50 τετραγωνικά εκεί πέρα τα οποία τα έχω κρατήσει, μου τα έχει αφήσει ο πατέρας μου, πάω και το κάνω Airbnb. Τι γίνεται? Πρώτον, εσείς πρώτα πάρετε χαμπάρι. Και δεύτερον, τι πρόστιμο έχω αν το πάρετε χαμπάρι? Καταρχάς, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε Airbnb μέχρι τέλος του χρόνου. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να παίρνει έναν ειδικό κωδικό και να δηλώνεται σε ένα ειδικό μητρό. Ωραία. Για να μπορεί να εντάσσεται και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε να συνεργαστείτε ούτε με την Airbnb, ούτε με την Booking, ούτε με καμία άλλη πλατφόρμα βραχυχρόνιας. Μας δίνουν την πληροφορία ότι κάποιος ετοιμάζεται. Μας δίνουν την πληροφορία οι πλατφόρμες αυτές που ούτως ή άλλως συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια και έχουμε μεγάλη αντιστροφή φόρων. Και προχωρήσει, τι γίνεται? Εάν δεν το κάνει αυτό, λοιπόν, υπάρχουν καμπάνες, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, τα παραθυράκια σε οποιονδήποτε νόμο μπορεί να εφευρεθούν ή να ανακαλυφθούν εκ των υστέρων. Άρα πρέπει να έχουμε και ασφαλιστικές δικλείδες. 20.000 ευρώ πρόστιμο ή το 50% του εισοδήματος που θα προκύψει από αυτήν την βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι μια πάρα πολύ αποτρεπτική. Σωρευτικά ή διαζευτικά? Σωρευτικά. Δηλαδή και 20.000 και το 50%. Όχι, όχι. Ή το ένα ή το άλλο. Αν με ρωτάτε αυτό, είναι ή ότι το ένα είναι το μεγαλύτερο ή ότι είναι μικρότερο. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σα το πω, δεν είμαι πρόχειρος, αλλά στη διάταξη υπάρχει αναλυτικά το πώς θα προκύψει το συγκεκριμένο πρόστιμο. Δηλαδή, αν εγώ έχω βγάλει 10.000, θα μου πάρετε 5 ή θα μου πάρετε 20. Αυτό θα το δούμε στο νόμο όπως θα έρθει στη Βουλή για προσψήφιση, γιατί τώρα είναι για διαβούλευση. Και καλώς που είναι καλή αφορμή αυτή, να πω ότι όποιος θέλει να συμβάλλει στο νομοσχέδιο με προτάσεις και ιδέες, είναι αναρτημένο στην δημόσια διαβούλευση. Δημόσια μπορεί να μπει οποιοδήποτε να υποβάλει την πρότασή του για το συγκεκριμένο μέτρο.